Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην εξέλιξη των εργασιών στο φράγμα του Ασοπού, επισκέφθηκε πρόσφατα την Κορινθία ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κ. Λιμπέρης. Συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γεώργιο Δέδε, ο οποίος σε δηλώσει του για το ζήτημα εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του από την εξέλιξη των εργασιών που προχωρούν με εντατικό ρυθμό, αλλά και από την άριστη συνεργασία του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καθώς και προσωπικά με τον Υπουργό Παναγιώτη Μπεγλίτη σε ειδικά κατασκευαστικά ζητήματα του έργου που θα χρειαστούν τη συνδρομή του μηχανικού του στρατού. Όπως γνωρίζετε, είμαστε σε συνεργασία στενή. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον συντοπίτη μας τον Πάνο τον Μπεγλίτη, γιατί θέλουμε σε ειδικές τεχνικές λύσεις που θα δοθούν πάνω στις γεφυρώσεις σε κρίσιμα σημεία του Ασοπού τη συμβολή του μηχανικού του στρατού. Σε ανώτατο επίπεδο εκπροσωπήθηκε η στρατιωτική ηγεσία, ο υπαρχηγός του ΓΕΣ και γενικός επιθεωρητής στρατού, ο κύριος Λιμπέρης. Ήρθε κατά εντολή του Υπουργού στην Κορινθία, συναντήθηκε μαζί μας και τον ενημερώσαμε σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα χρειαζόμασταν, τη βοήθειά του, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν απρόσκοπτα και με μεγαλύτερη επιτάχυνση να συνεχίσουμε τις εργασίες. Όπως γνωρίζετε, στον Ασοπό, οι εργασίες είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη. Και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο θα εντείνονται. Υπάρχει μια πολύ ικανοποιητική διαθέσιμη πίστοση για φέτος. Είναι κάτι για το οποίο ευχαριστήσαμε ήδη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί ο Κώστας ο Σκανδαλίδης κατανόησε πλήρως την αναγκαιότητα αυτού του μεγάλου έργου και μπορώ να πω και με γρήγορα αντανακλαστικά ανταποκρίθηκε στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας. Η φετινή διαθέσιμη πίστοση για την Ασοπό είναι στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τμήμα από αυτή την πίστοση αφορά τις επιτάξεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Και οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι μέχρι και πρόσφατα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στους δικαιούχους των επιτάξεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όχι μόνο για την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών του έργου, αλλά και γιατί αυτό το χρήμα πέφτει ζεστό στα γύρω χωριά, στους θυματίες και τους καλλιεργητές της περιοχής, κάτι που έχει τεράστια σημασία για την τοπική οικονομία. Σε πολύ καλό επίπεδο η συνεργασία με τον στρατηγό Λιμπέρη, η οποία θα συνεχιστεί. Ήδη είχαμε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες, θα μεσολαβήσει και νέα συνάντησή μας, ενώ ταυτόχρονα είμαστε και σε επαφή με τη Σχολή Μηχανικού της Κορίνθου, γιατί τις όποιες λύσεις αποφασίσουμε θα τις υλοποιήσει το Τάγμα Μηχανικού, η Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι.